Ο Λούκας Αρακατσάνος θα είναι η Σοφία. Η Μαρία Βουβούς είναι κοντά μας, είναι καθηγήτρια. Εμείς πάντα αναφερόμαστε σε όλους. Καραγκούνδες και όλους τους αγαπάμε. Και Βλάχους. Και όπως όλοι αγαπιούνται μεταξύ τους. Όλα αυτά που ακούγονται είναι χαζομαρίτσες. Λοιπόν, η Μαρία Βουβούς είναι κοντά μας, είναι καθηγήτρια του κοινωνικού φροντιστηρίου των ενεργών πολιτών που έχει δημιουργήσει. Καλώς ήρθατε. Δίπλα της ο Γιάννης Δαλώσης. Ναι, μιλάω τώρα στον υλικό γιατί τα έχουμε ξαναπεί και τα λέμε συχνά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά σας. Γιατί είμαστε χαρούμενοι, να το πούμε. Γιατί, καταρχάς να πούμε ότι σε όλη τη χώρα φέτος είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις από παιδιά που πήγαν στα κοινωνικά φροντιστήρια που δημιούργησαν και αρκετοί δήμοι στη χώρα. Από φτωχές οικογένειες. Όπως και οι πολίτες στη Λάρισα που δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν οι γονείς τους και τα κατάφεραν. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο, κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Και τα δικά σας παιδιά φέτος, κάποια από τα δικά σας παιδιά, τα κατάφεραν. Έτσι τα θεωρούμε δικά μας. Έτσι, δεν είναι. Σωστά. Για πείτε μας. Και τα παιδιά τα ίδια θεωρούν το χώρο μας σαν δικό τους, γι' αυτό μας αντιμετωπίζουν σαν τους γονείς τους, σαν τους φίλους τους. Πού είναι ο χώρος του κοινωνικού φροντιστηρίου? Είναι Παναγούλη 37 στη Στέγη Αλληλεγγύης. Στη Στέγη, το χώρο που γίνονται πιο πολλές δράσεις. Μάλιστα, ωραία. Έχουμε δύο αίθουσες διαμορφωμένες ειδικά για μαθήματα και χρησιμοποιούμε και μια τρίτη εναλλακτικά. Είναι η κουζίνα του σπιτιού, αλλά και σε αυτή. Όταν ανέφερα σε κάποια καθηγήτρια, θα κάνουμε. Δεν έχουμε χώρο να πάμε και στην κουζίνα. Γιατί λες, τα σπίτια που κάνουμε τα ιδιαίτερα, που πηγαίνουμε. Ναι, σωστά. Και έτσι έχετε και ωραία κουζίνα. Θα τα πει και η ίδια καθηγήτρια. Ναι. Και κάνετε όλα τα μαθήματα και μαθηματικά και φιλολογικά και όλα. Ναι, όλα τα μαθήματα. Είναι όλες οι ειδικότητες. Και φυσικές και χημίες. Ναι, ναι, και παιδιά που επάλαια έχουμε. Μπράβο. Και όλες τις σχολικές βαθμίδες. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Να μας πει ο κ. Δαλώσης πρώτα τι είχαμε φέτος. Να πούμε να μιλήσουμε για ποια παιδιά τα κατάφεραν. Πόσα παιδιά τα κατάφεραν. Ήταν τρία παιδιά. Τα δύο ήταν. Ναι. Είχαμε τρία παιδιά στο λύκειο. Τα δύο κατάφεραν να περάσουν. Το ένα στατιστική Αθηνών. Προέρχονταν από το μουσικό σχολείο εδώ τη Λάρισα. Το άλλο παιδί πέρασε στην Κομωτινή, τμήμα κοινωνικής, θα το διαβάσω, κοινωνικής διοίκησης και πολιτικές επιστήμης Κομωτινή. Πολύ ωραία. Θερμά συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά και σε εσάς και στις οικογένειες. Πάρα πολλά σε αυτούς και στους καθηγητές ιδιαίτερα. Βέβαια. Και γιατί χωρίς αυτούς πώς θα γινόταν το μάθημα. Ναι. Αυτά τα παιδιά, να πάω λίγο στην αρχή που ξεκινήσαμε, ότι έχει δοθεί μια έκταση φέτος στα κοινωνικά φροντιστήρια όλων τη Ελλάδος. Και τα παιδιά αυτά έχουν δυνατότητες. Ίσως κάποιες δεν τους δινόταν αυτή η δυνατότητα. Ναι, λογικό. Η διέξοδος να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Αλλά θέλω να πω ότι και στα κοινωνικά φροντιστήρια, εμείς τα λέμε τμήματα διδακτικής υποστήριξης μαθητών, έτσι το ονομάζουμε. Δεν μας αρέσει η λέξη φροντιστήριο. Και εκεί γίνεται πάρα πολύ καλό μάθημα. Μισό λεπτό. Είναι και καθηγήτρια εδώ, να εκθιάσουν τους καθηγητές. Κάνουν το ίδιο καλό μάθημα. Μια προσπάθεια που έχει κάνει από πέρυσι ο Δήμος με κάποια φροντιστήρια για κάποια παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα. Ισχύει αυτό έτσι. Ισχύει και αυτό. Γιατί αυτές τις μέρες καταφέρουν τα χαρτιά τους. Γι' αυτό είδα και εγώ την προκήρυξη. Επειδή είπατε γίνεται το ίδιο μάθημα, το ίδιο καλό μάθημα, είπατε. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί, δεν ξέρω, να γίνεται καλύτερο. Γιατί οι καθηγητές που πάνε εκεί πάνε και χωρίς να πληρώνονται. Δεν το κάνουν για να πληρωθούν. Ναι, οι περισσότεροι είμαστε εθελοντές. Για πείτε μας, κυρία Βουβούση. Ναι. Εσείς γιατί πήγατε στο κοινωνικό φροντιστήριο των ενεργών πολιτών? Εγώ είμαι 2 χρόνια στο κοινωνικό φροντιστήριο των ενεργών πολιτών. Από τα 23 μου. Πήγα γιατί το είδα σαν για να πάρω μια φροντιστηριακή εμπειρία. Ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε, γιατί πάντοτε μου άρεσε η διδασκαλία. Αφού γκραζόμαστε τους προβληματισμούς των παιδιών, μέσα από τα ίδια τα παιδιά μαθαίνουμε. Με υπομονή και στοϊκά μας λένε τα προβλήματά τους, έχουμε αναπτύξει δεσμούς στενούς μεταξύ μας, υπάρχει διάλογος. Και γενικότερα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στον τομέα μου. Πόσοι καθηγητές είστε? Είμαστε αρκετοί, 20 καθηγητές. 23, ναι. Και τα παιδιά είναι πάρα πολλά, είναι 65 παιδιά. Και πιάνετε από δημοτικό μέχρι λύκειο. Όλες τις βαθμίδες, ναι. Φέτος δεν είχαμε δημοτικό. Πέρυσι είχαμε και δημοτικό. Μόνο αγγλικά όμως. Ήταν στα αγγλικά μόνο. Μπορεί να έρθει στο κοινωνικό φροντιστήριο όποιος εκπαιδευτικός μας ακούει και θέλει να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή? Ναι, οποιοδήποτε. Και εγώ στην εφημερίδα το είχα δει εντελώς τυχαία όταν ήμουν φοιτήτρια. Και είχα ξενικιάσει και ήρθα στη Λάρισα να εγκατασταθώ μόνιμα. Το είχα δει στην εφημερίδα και λέω: είναι μια ευκαιρία, λέω, για να εξασκήσω το επαγγελμά μου. Τις πολύτιμες γνώσεις, τις οποίες απέκτησα, να τις εφαρμόσω στην πράξη. Και τελικά μόνο θετικά απέκτησα από τη συγκεκριμένη ενέργεια μέσα στη Στέγη. Μπράβο. Άρα,
Πώς απευθύνονται, σας έρχονται στο στέγη και σας... Στη στέγη αλληλεγγύης έρχονται, είμαστε το πρωί 10 με 1, ήδη έχει ανοίξει η στέγη αλληλεγγύης, 10 με 1 το πρωί, 6 με 9 το απόγευμα. Πρέπει να προσκομίσουν και κάποιο ε1 για να αποδείξουν και τι... Βέβαια. Ναι, καταρχάς έχουμε επιλέξει πρώτα τα παιδιά από τις οικογένειες που υποστηρίζουμε με τρόφιμα. Σωστό. Από εκεί είναι η βάση μας. Από εκεί, γιατί, εκεί έχουν φέρει τα δικαιολογητικά τους, τα έχουμε, δεν χρειάζεται άλλα δίπλα. Μετά, επειδή είναι λίγα αυτές οι οικογένειες, που πιο πολλές οικογένειες είναι μικρά τα παιδιά τους ή δεν έχουν και παιδιά, είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι η βάση μας. Μετά μπορούμε και ζητάμε χαρτιά από κάποιους, το ε1, την φορολογική δήλωση που έκανε. Είναι έρδερος με 200.000, ξέρω που εισόδημα και επιθέμω. Δεν θα πήγαινε, μην το λες. Καλά, δεν θα πήγαινε το παιδί του εκεί. Καλά, ναι, το αν έχουν χάρτα ανεργίας για να δούμε ότι πράγματι είναι άνεργοι ένας ή δύο γονείς, γιατί ο Δήμος, ας πούμε, έχει βάλει το εισόδημα 8.000. Εμείς λίγο παραπάνω, για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Γιατί αυτό... Εντάξει, το 8.000 είναι μια τετραμελή πενταμελή που γίνεται, δεν τη λες και πλούσια. Καθόλου. Ίσα-ίσα, τι πλούσια. Και έχουμε και κοινωνικά κριτήρια. Όταν μιλάμε με τους γονείς των παιδιών και μας φράζουν το πρόβλημά τους, η επαφή που έχουμε μαζί τους. Σωστό. Βγάζουμε το συμπέρασμα ότι χρειάζονται. Γι' αυτό τους γράφουμε. Πέρα από τις οικογένειες αυτές, υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλους ανθρώπους που απευθύνθηκαν σε εσάς, οικογένειες, γονείς. Βέβαια, και από άλλους και ήδη άρχισαν και έρχονται τώρα. Και θα μπορούσατε δηλαδή να έχετε και άλλα παιδιά, αλλά δεν έχετε τις δυνατότητες για να τα ανταποκριθείτε. Δεν έχουμε καθόλου δυνατότητες. Πια πέρυσι δηλαδή, αφήσαμε το δημοτικό απ' έξω, ρίξαμε το βάρος στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αυτό που είχαμε την πρώτη χρονιά. Γιατί λογικό, γιατί και οι ώρες είναι λίγες. Γιατί οι στέγοι χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, δεν είναι μόνο για αυτό. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις. Επομένως, ήταν λίγο το διάστημα. Από τις ο Δήμος δεν μπορεί, αν υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον, να σιγά σιγά να σας παραχωρήσει κάποια αίθουσα. Με το Δήμο, επειδή είπατε πριν για το φροντιστήριο που γίνονται αιτήσεις εκεί. Το Δήμο της Βελιγιά είναι. Πέρυσι, απορροφήσαμε και από την πρόνοια παιδιά που δεν μπορούσαν να τα συμμετέχουν. Υπάρχει συνεργασία, Γιάννη, μεταξύ των. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία από πέρυσι και πήραμε περίπου 30 παιδιά πέρυσι. Που τα είχαμε και νέες θέσεις. Θέλουμε λίγο μελή τμήματα, 5 με 6 μαθητές. Με αυτούς φτάσαμε και μέχρι 7 και μέχρι 8. Δηλαδή, για να το καταλάβω, υπάρχουν οικογένειες πολύ περισσότερες που θα ήθελαν να έρθουν τα παιδιά τους, αλλά είτε δεν έχετε το χώρο, είτε δεν υπάρχουν και τόσους μεγάλους αριθμούς εκπαιδευτικών καθηγητών για να ανταποκριθεί. Εκπαιδευτικούς έχουμε δηλωμένους. Συλλοέχουν εκπαιδευτικούς. Έθεσες που καταλαβαίνουν. Χώρο δεν επειδή είναι από διαφορετικά γυμνάσια, από διαφορετικά μέρη που ζουν, θέλουν περιοχές διαφορετικές μέσα στη Λάρισα. Σωστά. Θέλουμε κάθε φορά και διαφορετικό καθηγητή, ίσως και για ένα παιδί. Ναι. Και εκεί δυσκολευόμαστε σε κάποιες ειδικότητες, όπως μαθηματική, φυσική, είναι πιο δύσκολες ειδικότητες. Φιλόλογοι έχουμε φιλολόγους πολύ. Αλλά αυτό για το Δήμο, έχουμε συνεργασία, έχουμε μιλήσει και με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μπαζανούλη. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποιες αίθουσες σε κάποια σχολεία που θα παραχωρήσουν. Κάποιες ώρες που δεν λειτουργούν. Γιατί τα κτίρια ανήκουν στους Δήμους που μπορούν να μας παραχωρήσουν. Αν μπορέσουμε για να κάνουμε λίγο να φύγει και από τη στέγη αλληλεγγύης που την έχουμε φορτώσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα σας αρνηθούν από την πλευρά των αρμόδιων αντιδημάρχων και θα σας παραχωρήσουν. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, τόσες σχολικές αίθουσες που κάποιες ώρες παραμένουν και νέες. Μια πρώτη συνάντηση που κάνατε, σας είπαν ότι θα το σκέφτονται θετικά. Ναι, και το σκέφτονται και μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Έχουμε αυτή. Μπορούν δηλαδή τώρα και τη φετινή χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Μας ακούν τώρα οι οικογένειες, τα παιδιά τους βρίσκονται στις ηλικίες, δηλαδή λύκειο τώρα ή και νωρίτερα, να χρειάζονται φροντιστήρια και από το γυμνάσιο. Να συνεχίσουν να έρχονται στη στέγη αλληλεγγύης, να απευθύνονται σε εσάς, να ενημερώνονται τι δυνατότητες υπάρχουν για φροντιστήρια. Ναι, εμείς περιμένουμε να αρχίσουν τα σχολεία πρώτα. Ναι. Να έρθουν οι... Από Δευτέρα, δηλαδή, να νομίζω. Έρθουν οι μαθητές να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Οι καθηγητές, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, οι καθηγητές είναι εθελοντές. Πρέπει να κάνουν και τα δικά τους φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα που κάνουν. Λογικό, ή κάπου αλλού που εργάζονται, κάποια φροντιστήρια, κάποιοι, άμα είναι πιο τυχεροί και εργάζονται. Και μετά προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ξεκινάνε τα δικά μας μαθήματα. Πάντως, μου αρέσει αυτό που είπε η κυρία Βοβούση. Δηλαδή, είναι έξυπνο αυτό. Είσαι ένας νέος επιστήμονας. Για τους νέους, ναι. Θες να μπεις στην αγορά εργασίας. Σε πρώτη φάση βλέπεις ότι τα πράγματα είναι αυτά. Παίρνεις την φροντιστηριακή εμπειρία. Έχεις το αίσθημα της αλληλεγγύης, έτσι δεν είναι σημαντικό, ότι σε γεμίζει και αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα από το να προσφέρεις, φαντάζομαι. Και το καταλαβαίνω και τα δύο τα παιδιά, αυτό έχω παρατηρήσει. Ειδικά η πρώτη φορά. Και φτιάξει και ένα βιογραφικό, γιατί αύριο μεθαύριο θα πάω σε ένα μεγάλο φροντιστήριο, σου πει εργασιακή εμπειρία. Άμα δεν με προσληφθεί, κάποιο δεν έχει εργασιακή εμπειρία. Να ορίστε. Είχε τον τρόπο θελοντικά να την αποκτήσει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Μέσα από τα δύο τα παιδιά μαθαίνει. Σωστό, σωστό. Και το εκτιμάνε και τα ίδια, αυτό έχω παρατηρήσει. Το σέβονται, ναι. Ναι, το σέβονται. Μου έκανε εντύπωση την πρώτη φορά όταν είχα μέσα σε τάξη και ήταν μόλι είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και έκανα τρίτη ηλικίου.
Και όταν τελείωσε η χρονιά, ήρθαν τα ίδια τα κορίτσια και με βοηθήσαν περάσω τώρα στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και μου λένε να σου δώσω και τα βιβλία. Λέει, μην πας να το αγοράσεις απ' έξω. Και μου έκανε εντύπωση, τρομερή. Άρα με βοηθήσανε. Το δικό σου το αίσθημα αλληλεγγύης μεταλαμπαδεύεται και στα ίδια τα παιδιά και γίνεται έτσι νέο. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι... Μπράβο. Πόσες ώρες αφιερώνει κάποιος εθελοντής εκπαιδευτικός την εβδομάδα, ας πούμε, στο κοινωνικό φροντιστήριο των ενεργών πολιτών? Προσαρμόζεται το πρόγραμμά του, δηλαδή κάποιος μπορεί δύο, κάποιος μπορεί πέντε. Ανάλογα τις δυνατότητες του καθενός. Δεν τους καθηγητή πιο πολύ. Ναι. Πρώτα μας λέτε τόσες ώρες εγώ διαθέτω. Δύο ώρες, τέσσερις. Σας λένε ποιες ώρες μπορούν να διαθέσουν. Ναι, για κάθε τμήμα είναι δύο ώρες κάνουμε για κάθε μάθημα. Πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, τα αρχαία θα γίνουν δύο ώρες τη βδομάδα. Συνήθως διαφορετικές μέρες. Όχι μαζί. Βέβαια υπάρχει μια δυσκολία γιατί μετακινούνται από όλη τη Λάρισα. Το οφείλω να πω. Ναι, καλά, αυτό είναι. Ναι, άλλο θα έρθει από τη Νέα Σμύρνη, ξέρω εγώ από το Νέα Πολιτεία. Τέρμα Βόλου. Τέρμα Βόλου, ναι, Τούμπα, ξέρω εγώ, έχει πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή είναι αποτρεπτικό. Πέρυσι κάποια παιδιά δεν ήρθαν για αυτό το λόγο. Οι γονείς ευθέως μας είπαν ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Πέρυσι είχαμε κάνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ. Να έχουμε κάποια, δεν ξέρω τώρα δημόσια το λέμε και. Ναι. Δημόσια να το θα το ξανακάνουμε πάλι. Όχι, θα το κάνουμε. Κάποια δωρεάν μετακίνηση, έτσι. Ναι, δωρεάν μετακίνηση. Ή το ελάχιστο κάποιο. Ναι. Νομίζω ότι στις παρούσες συνθήκες είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει και η επιχείρηση αυτή. Συγκεκριμένο κουπόνι, συγκεκριμένη διαδρομή. Είχαμε κάνει αναλυτικά όπως μας το ζήτησαν. Τις συγκεκριμένες μέρες που δεν θα μπορεί να κάνει βόλτα και να πάει αλλού. Μόνο για αυτό να έρθει. Δεν έγινε δεκτό το έτοιμά σας. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Δεν εξαρτάται μόνο τον πρόεδρο. Είναι και από του υπολείπου. Φαντάζομαι ότι είναι και οι υπόλοιποι που μπορούν να καταλάβουν του λόγου αντίδραση. Εμεί θα ξανακάνουμε πάλι μια προσπάθεια. Η θεωρητική κοινωνική ευθύνη, μια μιλάμε για νόμιμη εταιρεία, είναι επίση ένα πολύ σημαντικό. Όπω και ο εθελοντισμό εδώ που συζητάμε. Ήταν θετικό ο πρόεδρο, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Θα το εισηγηθώ. Αλλά είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει και κέρδη, έχει και. Τι σα είπαν τα παιδιά που πέρασαν, ήρθαν φαντάζομαι και φέτο έτσι. Το γιορτάσατε μαζί όλοι. Το γιορτάσαμε μόνο. Του δώσαμε και συμβουλέ. Μπράβο, μπράβο. Για την περαιτέρω πορεία και στα διαδρομία του. Και φαντάζομαι και οι γονείς ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Προχθές ναι, τους ενημερώνουμε και όλους όταν απουσιάζουν κάποια παιδιά. Μπράβο, σημαντικό. Τους παίρνουμε τηλέφωνο. Είχε συνάντηση με έναν καθηγητή και έχει τελειώσει και η ίδια Κομωτινή. Να μας πει ακριβώς τι. Ναι, ο μαθητής που πέρασε κοινωνική δίκη στην Κομωτινή, του έδωσε συμβουλές. Πώς είναι εκεί η ζωή, τα μαθήματα, τη σχολή του. Και να προσαρμοστεί πιο εύκολα. Καλύτερη εικόνα. Ναι, στο περιβάλλον. Ωραίο είναι, νομίζω είναι πολύ καλό αυτό που γίνεται. Ναι, και σήμερα ήρθε και έρχεται τακτικά και μας βλέπει. Θέλουμε να τους βλέπουμε. Μπράβο. Αλλά το ζητάνε και ήδη και είναι, άμα δείτε το χαμόγελο, κάποια κυρία που ήταν εκεί στη στέγη, δεν είχα τώρα να το αποθανατήσω αυτό το χαμόγελο του παιδιού που είδα. Η ευχαρίστησή του που πέρασε, που το βοηθάτε, όλα αυτά. Πάντως η κουβέντα που κάνουμε σήμερα είναι και μια ευκαιρία πέρα από τους ενδιαφερόμενους γονείς και μια ευκαιρία και για τους νέους πτυχιούχους να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου. Γιατί δεν αποκτάς εργασιακή εμπειρία μόνο παρακαλώντας να ανοίξουν δουλειές. Μερικές φορές χρειάζεται και με εθελοντισμό να την αποκτήσεις. Ναι, πρέπει και εσύ από μόνος σου να δραστηριοποιηθείς και να το κυνηγήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Και βέβαια, περιμένουμε και τις κινήσεις από το Δήμο να ανοίξει λίγο το πράγμα. Δηλαδή, άμα γίνει και κάποια. Ναι, φαντάζομαι στη Νέα Σμύρνη ή λέω κάποιες νικήσεις, που ξέρω ότι είναι λίγο πιο χαμηλή η οικονομική στάθμη του εισοδήματος, όπως προς τα μπάκια, προς αυτά. Ένα σχολείο της περιοχής, άμα δινόταν, θα βόλευε πάρα πολλούς, έτσι δεν είναι, ή προς τα κάτω εδώ, προς αυτό για να λειτουργήσει ένα σχολείο, όπως μας εξήγησε και ο αντιδήμαρχος, είναι να έχει φύλακα, από το διευθυντικό. Σωστά, ναι. Άμα δεν υπάρχει, δεν μπορεί ο διευθυντής ή εμείς να πάμε να κλείνει. Ναι, σωστά, ναι. Άμα έχει κάποιο φύλακα και μπορεί να ανοίξει, οι αίθουσες λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι συνοικιακά υπάρχουν και κάποια καπή που θα μπορούσαν υπό κάποιες συνθήκες, κάποιες ώρες να μπορούν να λειτουργούν και για αυτή τη λογική. Δεν ξέρω τώρα, μπορώ να μπω και σε αυτά τα χωράφια, τα ξέρουν καλύτερα οι δημοτικοί άρχοντες. Έχουν αίθουσες, αλλά εκεί γίνονται και άλλες δραστηριότητες. Χρησιμοποιούν και σύλλογοι. Κάνουν συνελεύσεις, κάνουν χορευτικά. Γιατί μπράβο, είναι και αυτά. Είναι πέρυσι είχαμε δει κάποιο χώρο για αυτό το πράγμα, αλλά ήταν. Δεσμευτικό απέναντι στου συλλόγου που το χρησιμοποιούν του χώρου τα απογευματινά. Νομίζω ότι υπάρχει καλή θέληση και όταν μιλάμε για παιδιά που θέλουν, διψάνε να περάσουν, να κάνουν το όνειρό του πραγματικότητα, να πάνε στο πανεπιστήμιο, νομίζω μπορεί να βρεθεί λύση. Δεν υπάρχει αδιέξοδο σε αυτό το κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε πριν αρχίζουν τα μαθήματα να έχουμε και μια συνάντηση με του μαθητέ και με του γονεί για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, ότι δεν γίνεται μια
σοβαρή δουλειά. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν πολύτιμο χρόνο για να έρθουν. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις. Μπορείτε έτσι επιχειρηματικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να μας πείτε και τις άλλες δραστηριότητες, τις στέγες, πώς παπάτε εκεί με τα σύνδια και όλα αυτά. Περπατάνε κανονικά, υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, όπως ξέρετε, στις διαθέσεις προϊόντων. Mm. Τον επόμενο μήνα θα γίνει μια πανελλαδική. Έχουμε μια κοινή δράση. Όλα τα κινήματα της Ελλάδας έχουμε συντονιστεί για να κάνουμε μια μέρα διάθεση προϊόντων. Τώρα δεν μπορείτε στην παρούσα φάση. Μπορείτε τώρα. Μπορούμε. Αν έχουμε παραγωγούς που έχουν άδεια, αυτή η οποία δεν δίνεται πια την άδεια. Αυτό λέω. Οπότε στην ουσία δεν γίνεται. Δεν αλλά είναι αυτή περιορισμένα. Ναι, είναι περιορισμένα. Ναι. Σωστά. Μάλιστα. Μία αυτή. Το παντοπολείο μας συνεχίζεται πάλι. Η δράση με τους σπόρους συνεχίζεται. Στο δυτικό άλσος που καλλιεργήσαμε, όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία φέτος. Εντάξει, αυτά είναι. Ναι. Έχουμε αρκετούς σπόρους όμως. Mm-hmm. Πήγαμε στην Αγιά την προηγούμενη εβδομάδα με ανταλλαγή των σπόρων. Έχουμε. Η ανταλλαγή βιβλίων. Βιβλίων, ανταλλακτική, βιβλιοθήκη, την οποία μάλλον την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε στη στέγη. Mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιούμε το χώρο τη στέγη, αφού έχουμε πια και είναι κεντρικό σημείο. Να έρθουν οι μαθητές να ανταλλάξουν και βοηθήματα, να πάρουν και βιβλία και ενήλικες. Mm-hmm. Λογοτεχνικά, γιατί έχουμε καλή βιβλιοθήκη. Έχετε. Πλούσια που μπορεί να. Έχετε, ναι. Και βοηθάμε και τις λέσχες πολιτισμού του Δήμου. Έχουμε δώσει παίζει βιβλία και στο νοσοκομείο του Δήμου παιδικά. Το νοσοκομείο, το γενικό νοσοκομείο. Ναι, καταλάβω. Και το πανεπιστημιακό. Δώσαμε βιβλία που να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά και παιδικιά. Και στις φυλακές δίνουμε βέβαια. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Με πολλές επιτυχίες, πολύ περισσότερες. Και χρόνο να έχουμε ακόμα περισσότερα να πούμε. Ακόμη περισσότερα, ναι, πολλές επιτυχίες. Και σε όλες τις δραστηριότητές σας, εμείς θα ξανά έχουμε κουβέντα με τους ενεργούς πολίτες και το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, που γίνονται αθόρυβα πολλές φορές. Υπάρχουν πράγματα που σε γεμίζουν στη ζωή και δεν έχουν πάντα υλικό αντάλλαγμα, και αυτό πρέπει να μείνει ως μήνυμα. Έτσι. Και το χαμόγελο ενός παιδιού που πέρασε και σε αντίκριση, φαντάζομαι, ήταν. Έτσι δεν είναι. Από τα καλύτερα. Και επίσης, όπως είπε και ο κύριος Δαλώσης και η κυρία Βουβούση, όσοι είστε εκπαιδευτικοί και ενδιαφέρεστε να δώσετε, να βοηθήσετε. Κάποιες ελεύθερες ώρες που έχετε την εβδομάδα, στο ένα δύο ώρο την εβδομάδα, να πάτε στη στέγη αλληλεγγύης, να ενημερωθείτε, να σας πούνε. Επίσης, φαντάζομαι ότι και όσοι θέλετε να βοηθήσετε με άλλους τρόπους, να πάτε πάλι να ενημερωθείτε, γιατί η στέγη αλληλεγγύης δέχεται αποτρόφιμα, γιατί βοηθά πάρα πολλές οικογένειες. Ρούχα, βιβλία για τη βιβλιοθήκη της. Είναι κρίμα να πηγαίνουν χαμένα τα βιβλία που κοιτάμε. Καπάκια. Και τη γανέλο. Και τη γανέλο. Ρούχα, όχι τόσο πολλά.